Καλωσορίσατε, καλημέρα. Είμαστε ζωντανά σήμερα, ημέρα Παρασκευή. Και θέλω απευθείας να καλωσορίσω τον Πάπα Χρήστο μας. Την πιο γλυκιά καλημέρα έτσι που έχουμε όλη την εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα. Και είναι η πρώτη μας τηλεοπτική συνάντηση του 2022, αυτού του χρόνου. Καλημέρα λοιπόν. Χρόνια πολλά μέσα από την καρδιά μου. Καλή χρονιά σε όλους. Να είναι τούτη εδώ η χρονιά γεμάτη αγάπη, χαρά, υγεία, τρέλα, ευλογία από το Θεό. Χαρά, 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 χαρά και γλέντι. Και όπου χρειάζεται να ξέρουμε να κάνουμε υπομονή. Έτσι, ακριβώς. Μεγάλο, όπου χρειάζεται. Μεγάλο χάρισμα υπομονή, Παπα Χρήστο μου. Να μεγάλο ξέρεις χάρισμα. Να την κάνεις με χαρά μέσα από την καρδιά σου. Να μην σκύβεις το κεφάλι και κλαις και χτυπιέσαι και απελπίζεσαι. Ελπίδα χρειάζεται και μια που η ελπίδα είναι το α και το ω στη ζωή μας, πρέπει να την έχουμε, να την έχουμε, να την χαιρόμαστε, να την απολαμβάνουμε. Και επειδή χτες ήταν και σήμερα, χτες ήταν τα φώτα και σήμερα το Αγιανιού που ήταν ο Αγιάννης που βάφτισε τον Χριστό. Και να πούμε να και πούμε χρόνια και... πολλά. Να πούμε χρόνια και πολλά. Φώτιση. Και καλή φώτιση βεβαίως. Στις Γιάννητες, στις Φωτεινές, στις Θεοφανίες, στις Ουρανίες, στις ποιοι άλλοι γιορτάζουν και ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Και να πούμε και καλή φώτιση. Να ανοίξουμε την καρδιά μας και να γεμίσει φως. Φως να γεμίσει. Δεν χρειάζεται σκοτάδι. Δεν χρειάζεται μαφίλα. Δεν χρειάζεται σκοτεινιά. Δεν χρειάζεται απελπισία. Φως. Φως, ελπιδάκι μου, φως, να χαιρόμαστε, να λάμπουμε. Να λάμπουμε και να σκεφτόμαστε αυτούς που μας αγαπάνε και να προσπερνάμε αυτούς που μας στέλνουν κακιούλες. Αυτούς δεν πειράζει. Να τους παραδίδουμε με αγάπη στο Θεό. Αλλά εμείς θα θυμόμαστε αυτούς που μας αγαπάνε. Και θαρώ πως υπάρχουν αυτοί που μας αγαπάνε. Υπάρχουν. Έτσι ακριβώς. Υπάρχουν αυτοί και καλό είναι να τους έχουμε μέσα στη ζωή μας. Και καλό είναι να παίρνουμε από αυτή την αγάπη και να δίνουμε βεβαίως όσο περισσότερη αγάπη μπορούμε. Αχ, ωραία. Και τι αυτό... ωραία που τα λες. Και αυτό τι που ωραία λέγα... που τα λες. Και εγώ... αυτό χαίρομαι που βγαίνω. Εγώ τα λέω ωραία. Εσείς τα λέτε τόσο ωραία. Εγώ απλά συμπληρώνω. Ξέρεις να ζητήσω μια χάρη από την Κύπρο. Βεβαίως, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πήρα μια απόφαση. Επειδή πραγματικά λένε πολλοί ότι θέλουμε να έρθεις Κύπρο, θέλουμε να έρθεις εδώ, θέλουμε να έρθεις εκεί. Θαρώ πως σε λίγες μέρες τελειώνουμε και με τον κορονοϊό, θα το δείτε. Τελειώνουμε, φτάνουμε στο τέλος. Σιγά σιγά, προσοχή τώρα όμως, γιατί είμαστε στη μεγάλη την έκρηξη. Και θέλω, όποιος σύλλογος ή φορέα θέλει να πάω να τους προσθώ να μιλήσουμε, είμαι στη διάθεσή σας. Κύπρος αγαπάω, μιλήσει και αφιλώ Κύπρο και θέλω να έρθω εκεί. Όποιος νομίζει ότι κάτι μπορούμε να πούμε για τα παιδιά, για τους νέους, για την απελπισία των παιδιών, για το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά, να γεμίσουμε τα παιδιά αισιοδοξία, ζωή, χαρά και ελπίδα. Είμαι στη διάθεσή σας να περπατήσουμε την Κύπρο και τα χαρώ κι εγώ. Και εντάξει, άμα θέλετε να χαρείτε κι εσείς σε μένα. Εννοείται, η χαρά μας να είναι τεράστια να σας έχουμε εδώ στην Κύπρο μας. Και είμαι σίγουρη ότι θα έρθετε. Κοντεύει. Είμαι σίγουρη ότι θα σας έχουμε και σύντομα εδώ. Είπαμε, τελειώνει. Είναι η πρώτη φορά που νιώθω την ανάγκη να πω ότι φτάνουμε στο τέλος. Μακάρι, γιατί το χρειαζόμαστε όλοι αυτό, έτσι, να επιστρέψουμε στην αλλά κανονικότητά στην μας. Αλλά στην αρρύθμιση όμως, να προσέχουμε, γιατί το τέλος μπορεί να είναι πιο επικίνδυνο.
τώρα οι τελευταίες μέρες, που το θηρίο, λέει, στο τέλος γίνεται πιο επικίνδυνο πριν αποθάνει. Έτσι λοιπόν να προσέξουμε λίγο ακόμα, προσευχή και προσοχή, και η άνοιξη θα είναι όμορφη. Και το καλοκαίρι ακόμα πιο όμορφο. Τι ωραία. Το καλοκαίρι έχει να γίνει γλέντι φέτος. θα ξεπληρώσουμε όλα τα γλέντια που δεν κάναμε. Έτσι ακριβώς. Παπαχρήστο. Και αυτή τη χρονιά θα έρθει και ένας γάμος. Θα έρθει και αυτός ο γάμος. Το όνομα από τη μια μεριά το ξέρω. Απ' την άλλη δεν το ξέρω ακόμα, αλλά σύντομα θα το μάθω το όνομα. Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά και να είναι η χρονιά μας. Να είναι η χρονιά όλου του κόσμου. Ε? Έτσι, μόνο χαρούμενα γεγονότα. Μόνο χαρούμενα. Έτσι, χαμόγελα έτσι, πάρα πολλά και αγκαλιές πολλές. Σφιχτές αγκαλιές από αυτές που έχουμε υπενθυμίσει πάρα πολύ. Έτσι. Παπαχρήστο μου, πώς περάσατε. Πώς περάσατε αυτές τις μέρες. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία με την οικογένεια, με τα παιδιά μόνο. Τα Χριστούγεννα φάγαμε όλοι μαζί. Την πρωτοχρονιά ένα από τα παιδιά μου ήταν θετικό και δεν μπορούσαμε να βρεθούμε, αλλά τους έκανα μία πλάκα ωραία όμως. Αλήθεια. Ενώ ήμασταν οι δυο μας εδώ στη Σαρακίνα με τη σύζυγό μου. Αλλά τι έκανα στα παιδιά. Τους πήραμε τα δύο κινητά κάμερα, ναι, και πέσαμε για πολλή ώρα και αλλάξαμε χρονιά μέσα από το κινητό να πειραζόμαστε ποιος θα κερδίσει το φλουρί. Έκοβα ένα-ένα τα κομμάτια, τραγουδούσαμε, χαρήκαμε, πειραχτήκαμε, ζήσαμε όμορφα και συνεχίζεται η ζωή. Με τον κόσμο εδώ στην εκκλησία ήρθανε με προσοχή πολύ, εγώ ψέχω. Γι' αυτό και δεν έχω κανένα κρούσμα εδώ στην ενορία μου στη Σαρακίνα. Προσέχω και δεν έχω μαζί με τον κόσμο. Γιατί όχι. Να ζήσουμε θέλουμε. Δεν θέλουμε να το παίξουμε ήρωες απέναντι στην ανθρωπιά. Χωρίς φόβο, αλλά με προσοχή. Έτσι. Ακριβώς, με προσοχή. Μια αλλιώτικη πρωτοχρονιά, μια αλλιώτικη παραμονή πρωτοχρονιάς, αλλά βοήθησε πάρα πολύ και η τεχνολογία και πάρα το διαδίκτιο. Πολύ, ναι. Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο φέρατε κοντά την οικογένειά σας. Παίξαμε, ωραία. Ήτανε πιο ωραία από τις άλλες χρονιές και ας ήταν έτσι. Ναι, πώς είναι. Πώς είναι αγάπη... τώρα ο γιος σας. Όχι, καλά είναι, πέρασε, έχει κάνει κανονικά τα εμβόλια του όπως και ο πατέρας του και η μάνα του. Μπράβο. Εμείς έχουμε κάνει κανονικά τα εμβόλια και το πέρασε σχεδόν χωρίς κανένα να έχει κάτι σύμπτωμα. Κανένα, τίποτα. Μπράβο. Το πέρασε, φυλάχτηκε όμως, γιατί πρέπει να φυλάμε τους άλλους. Οι άνθρωποι να φυλάμε τον εαυτό μας, τους δικούς μας και όλη την κοινωνία. Και αν το κάνουμε με σεβασμό και με αγάπη και με υπομονή και με ηρεμία, νομίζω ότι προσφέρουμε κοινωνικό έργο μεγάλο. Ακριβώς. Και χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέτε αυτά, γιατί πραγματικά είναι πολύ σωστό να το λέμε και πολύ σοφό να το λέμε ότι και τα εμβόλια σώζουν ζωές. Έτσι. Και καρδούλα μου δεν μπήκα, καρδούλα μου, ελπιδάκι μου, δεν μπήκα καθόλου σε όλη αυτήν τη μαυρίλα που σκόρπισαν κάποιοι και σκορπίσουνε συνωμοσίες από όλο τον κόσμο, συνωμοσίες. Φτάνει μωρέ, ας ζήσουμε τη ζωή και τη χαρά με την απτότητά της. Ακριβώς. Τη φυσικότητά της και τα δύσκολα που έρχονται μπορούμε να τα παλέψουμε. Ακριβώς. Όμως να σκοτεινιάζουμε αυτό το μυαλό, να βασανίζουμε την καρδιά, να απελπίσουμε τους γύρω μας, λες και ήρθε η συντέλεια του κόσμου. Όταν θα πω κάτι σήμερα, βεβαίως, που είναι η αλλαγή μιας χρονιά. Όταν είχε έρθει, λέει, ο Απόστολος Παύλος εδώ στη Θεσσαλονίκη και τους μίλησε ότι θα ξανάρθει ο Χριστός σύντομα, η Θεσσαλονίκη ένα κομμάτι μαζεύτηκε, λέει, στην παραλία, παράτησαν τις δουλειές τους, παράτησαν οτιδήποτε άλλο και περίμεναν να έρθει ο Χριστός. Και μάλιστα από τη θάλασσα, λέει, περπατώντας επί των κυμάτων,
Και όποιον βρει, λέει, πρώτον και το πάρει στην αγκαλιά, θα πάλι στο παράδεισο. Το μαθαίνει ο Απόστολος Παύλος και βάζει τις φωνές με την προς Θεσσαλονικής επιστολή του, ότι είναι, λέει, κάποιοι περιεργαζόμενοι χρόνους ή καιρούς, δηλαδή τις εποχές και τον καιρό που θα έρθει ο Χριστός, και αυτούς να μην τους ταΐζετε καν και τους παρατήσετε εκεί, γιατί αν πεινάσετε και τους τιτουλές. Δηλαδή από τότε οι άνθρωποι βασανίζονταν για τα λεγόμενα έσχατα ότι θα έρθει το τέλος. Και όταν τον Χριστό μας τον ρώτησαν, πότε θα έρθει το τέλος, θα άσκατε. Τι είπε ο Χριστό, του γνώνε χρόνους και στο να γνωρίζουμε τα χρόνια και τις εποχές, δεν είναι, λέει, ούτε δικό σας, ούτε ημών, με ύψιλον, ούτε ημών, ούτε τόπου, δηλαδή ούτε καν Χριστού. Και ποιονού είναι αυτό να το ξέρει, πέμψαντός με πατρός. Αφού λοιπόν αυτά είναι του Θεού πράγματα, εμείς πώς μπαίνουμε και λέμε όλοι, ήρθε, έρχονται, είμαστε στα έσχατα. Ποια έσχατα, ποιος αντίχριστος, ποιος τον γνωρίζει, ποιος τον ξέρει. Τι πρέπει όμως να κάνουμε εμείς. Προετοιμασία, γλυκά και ήρεμα της ψυχής μας. Τίποτα άλλο, να αρκιάσει το μυαλό από φόβο. Διότι η αγάπη όταν έχουμε έξω βγάζει το φόβο. Τι υπέροχη κουβέντα και την είπε ο Απόστολος Παύλος αυτή. Γι' αυτό θέλω να έχουμε φως, ευλογία Θεού, φως στις ψυχές μας, στις καρδιές μας και στα καλά μας και αγάπη στη ζωή μας και να μην φοβόμαστε καρδιά. Να μην φοβόμαστε. Ο Θεός δεν είναι... Ο Θεός είναι χαρά. Ο Θεός είναι ευτυχία. Ο Θεός είναι... Και έλεγε ο Άγιος Στραφείο Σταρό, Χριστός ανέστη χαρά μου. Χαρά μου. Χαρά μου. Ναι, χαρά μου. Μα πόση ενέργεια και αγάπη μας δίνεται κάθε φορά, πραγματικά. Πραγματικά, και το έχουμε ανάγκη αυτό, γιατί δεν σας κρύβω ότι και εγώ αυτές τις μέρες, την τελευταία εβδομάδα, φοβήθηκα πάρα πολύ με αυτή την έξαρση των κρουσμάτων. Είναι αυτό το συνέστημα που ξαφνικά γεννιέται, που δεν το θες, προσοχή. Που σας σκοτεινιάζει. Ναι, όντως, και δεν το θες, πραγματικά, θες να φύγει μακριά. Δεν φοβάμαι καθόλου. Δεν φοβάμαι καθόλου. Προσέχω και προσεύχομαι. Και μου φτάνει. Αυτό. Αυτό ακριβώς. Προσέχω και προσεύχομαι. Και μου φτάνει. Γιατί κάμε έρθει το τέλος, ναι. Δεν το φοβάμαι το θάνατο. Τα έχω βρει το θάνατο. Γιατί ξέρω ότι με το θάνατο περνάμε στη ζωή την άλλη. Και εγώ, όταν έρθει ο Παπα. Αχ, Παπα Χρήστο μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Την αγάπη μας σας στέλνουμε, πραγματικά. Θα είμαστε και όλοι, θα είμαστε τη χρονιά μαζί. Εννοείται θα είμαστε, 2022. Εννοείται και θα είμαστε 2022 μαζί. Φορές λοιπόν. Εννοείται θα είμαστε μαζί κάθε Παρασκευή και όποια μέρα άλλη προκύψει. Αν έχουμε κάτι άλλο που θα πούμε μεσοβδόμαδα, βεβαίως και θα έχουμε. Γιατί όχι. Άμα θέλετε κάτι, βεβαίως. Γιατί όχι. Αρέσει. Μ' αρέσει. Εμείς εδώ είμαστε. Ξέρετε πόσο σας αγαπάμε. Και μιλάω εκ μέρους όλης της Κύπρου, πιστεύω, των τηλεθεατών. Έτσι. Και σας περιμένουμε και εδώ. Σας περιμένουμε στην Κύπρο μας σιγά σιγά και θα έρθετε αγαπάω και εδώ. Αγαπάω την Κύπρο πολύ. Σας αγαπάμε. Σας ευχαριστούμε. Να στείλετε την αγάπη μας σε όλους εκεί, στην οικογένεια. Να είστε καλά και θα να τα πούμε. Να είναι καλά όλος ο κόσμος. Να είστε καλά, Ελπιδάκη μου. Πάντα να λάμπεις. Και σας ευχαριστώ. Τι θα γίνει στο γλέντι. Άντε. Άντε. Στο γλέντι του γάμου. Ναι, εννοείται. 2022 είπαμε, έχουμε γλέντι μεγάλο. Αχ, Θεέ μου, να είστε καλά. Γεια σας. Χαρά χαρές μου. Την αγάπη μας. Έτσι αρχίσουμε εμείς την Παρασκευή μας. Ναι. Έτσι αρχίζουμε, με τόσο θετική ενέργεια, με αυτό το χαμόγελο, με τόση αγάπη πραγματικά, που
μας μεταδίδει ο Παπαχρήστος με τις κουβέντες του, με την ενέργειά του. Και πάμε.